Λοιπόν, κύριε Μελά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι είναι μεσημέρι αυτή τη στιγμή που κάνουμε πλέον το απογευματινό μαγκαζίνο. Ωστόσο, θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο. Πολλοί ισχυρίζονται ότι με την παρουσία του σήμερα ο Πρωθυπουργός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης άρχισε άτυπα μια προεκλογική περίοδος. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση ότι παρότι θα ήταν στις προθέσεις του Πρωθυπουργού και νομίζω ότι είναι και στις προθέσεις του Πρωθυπουργού μια προσπάθεια απεκλωβισμού του διαμέσων εκλογών, έχω την αίσθηση όμως ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Παρόλα αυτά θα πρέπει να πω ότι η μεγάλη δυσκολία που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα έγκυται ακριβώς στο ότι το πολιτικό σύστημα δεν έχει, δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να κυβερνήσει. Το πολιτικό σύστημα έχει εγκλωβιστεί σε μια κατάσταση κατά την οποία η κυβέρνηση δεν έχει την πλειοψηφία και επομένως... Εννοείται στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μελά, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ίσως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και η εσωτερική του εμπλοκή. Ακριβώς. Και αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα πρόβλημα το οποίο αφενός μεν δεν επιτρέπει ή μάλλον δεν θα επιτρέψει στην οικονομία, αν εν πάση περιπτώσει φτάσουμε σε μια συμφωνία, να αρχίζει να κινείται μπροστά και αφετέρου δεν μπορεί να συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζει και να διαχειρίζεται μια κατάσταση κατά την οποία δεν έχει την πλειοψηφία. Αυτό είναι ένα περίεργο πράγμα και αυτό κατά την άποψή μου αποτελεί το πιο δύσκολο πάθλο το οποίο πρέπει να λυθεί. Δεν είναι εύκολο κατά την άποψή μου ο Πρωθυπουργός να κυβερνήσει και ανάλληλα δεν είναι εύκολο να προχωρήσει σε εκλογές τις οποίες πιθανόν θα την απεκλωβήσει από αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Μάλιστα. Θέλω λίγο να κάνω ένα απλοϊκό ερώτημα, κύριε Μελά, για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Πολλές φορές εδώ στη μικρή μας κοινωνία συνομιλούμε με πολίτες, με ελεύθερους επαγγελματίες που είναι απογοητευμένοι και μου λένε, για παράδειγμα, πρώτη φορά αριστερά. Θέλω λίγο με τη δική σας εκτίμηση. Κάναμε ουσιαστικά από το Φλεβάρι που έγιναν οι εκλογές έναν κύκλο για να φτάσουμε εδώ που ήμασταν. Δηλαδή έπρεπε πολιτικά να το ζήσουμε όλο αυτό που έγινε ή τώρα μπορεί να ήμασταν καλύτερα με τα άλλα δεδομένα, κύριε Μελά? Κοιτάξτε, η εκτίμησή μου και νομίζω ότι είναι και κοινή εκτίμηση είναι ότι θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει όλη αυτή την κατάσταση την οποία ζούμε στους τελευταίους 5 μήνες. Εάν σκεφτούμε ακόμα ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει παραδεχθεί ότι η συμφωνία την οποία κάνει σήμερα, φέρνει στον ελληνικό λαό και την οποία διαπραγματεύει είναι χειρότερη από αυτή που θα μπορούσε να πάρει το Φλεβάρι στη συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Κόκκινου, καταλαβαίνετε ότι δεν χρειάζεται άλλος να πει κάτι παραπάνω. Βεβαίως εκ των υστέρων πολλά μπορούν να υποθούν, αλλά έχω την αίσθηση, να μην πω τη βεβαιότητα, ότι με έναν άλλον διαπραγματευτή, με μια άλλη διαπραγματευτική ομάδα, θα μπορούσε να λυθεί το θέμα και να υπάρχει μια συμφωνία με μέτρα καλύτερα από αυτά τα οποία φαίνονται σήμερα στον ελληνικό λαό. Προσέξτε, λέω μέτρα καλύτερα με την άποψη όχι αυτών που ζητούν οι εταίροι. Οι εταίροι τα ίδια ζητούν, αλλά λόγω της καθίζησης της οικονομίας αυτούς τους 5 μήνες, έτσι τα μέτρα έχουν πολλαπλασιαστεί. Τα βάρη, τα κόστη, ας πούμε, της ελληνικής οικονομίας, τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να τα πληρώσει κάποιος. Βεβαίως. Βέβαια, κύριε Μελά, πρέπει να πούμε ότι δίχως τον Τσίπρα και τον Βαρουφάκη δεν θα έπαιρνε μια παγκόσμια διάσταση το πρόβλημα της Ελλάδας και δεν θα μιλούσαμε τώρα ανοιχτά και για την αναδιάρθρωση του χρέους, που νομίζω ότι θα κληθεί σύντομα η Ευρώπη να το αντιμετωπίσει. Διότι υπάρχει ένα οξύμορο. Ζητάει η Ευρώπη τη συμμετοχή του ΔΝΤ, το οποίο ΔΝΤ λέει ότι εγώ θα συμμετάσχω, εφόσον όμως υπάρξει ένα κούρεμα του χρέους. Οπότε λοιπόν έχει κάποια διαπραγματευτικά ατού ο κύριος Τσίπρας στα χέρια του αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Δεν θα διαφωνήσω με αυτό που λέτε. Ότι σε μια πρώτη ανάγνωση μπορούμε να πούμε ότι πράγματι έγινε μια προσπάθεια και διεθνοποιήθηκε το θέμα. Όμως το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας, κατά την άποψή μου, δεν ήταν μόνο το χρέος, το οποίο ούτως ή αλλιώς θα έπρεπε να κουρευτεί ή εν πάση περιπτώσει να αναδιορθωθεί. Εκείνο που είχε μεγάλη σημασία και το οποίο ήταν βασικό στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και νομίζω από οικονομική άποψη ήταν βασική σημασία, ήταν ότι δεν έπρεπε να μπούμε σε νέα λιτότητα. Δηλαδή δεν έπρεπε να αυξηθούν τα μέτρα λιτότητας. Αυτό ήταν το μεγάλο στίχημα του ΣΥΡΙΖΑ και του οικονομικού του προγράμματος, κατά τη δικιά μου άποψη. Δηλαδή είχαμε ορισμένα μέτρα λιτότητας,
Είχαμε 5 χρόνια λιτότητα. Από εδώ και πέρα δεν θα μειώναμε τη λιτότητα, αλλά δεν θα την αυξάναμε κιόλας. Επομένως, με τη μη αύξηση της λιτότητας θα μας έδωνε τη δυνατότητα, όπως κινείται η οικονομία, τα παραγόμενα πλεονάσματα να επανέλθουν στο εισοδηματικό κύκλωμα και να αρχίζει πιο γρήγορα να αναπτύσσει την οικονομία. Παράλληλα, σε αυτό θα έπαιζε και το πρόβλημα του χρέους. Διότι, ξέρετε, το πρόβλημα του χρέους είναι ένα πρόβλημα το οποίο αγγίζει την ελληνική οικονομία μετά από το 22 κυρίως, και τα κόστη, τα χρηματοπιστωτικά κόστη τα οποία έπρεπε να πληρώσουμε δεν μπορούν εύκολα να μειωθούν από το 2015 μέχρι το 2020. Επομένως δεν ήταν κατά την άποψή μου το κέριο, όχι ότι δεν έπρεπε να αναδιαθέτει το χρέος, αλλά το βασικό πρόβλημα ήταν να επανακινηθεί η οικονομία. Και για να επανακινηθεί η οικονομία θα έπρεπε να μην υπάρχουν περαιτέρω κόστη, δηλαδή μεγαλύτερη λιτότητα, λόγω ότι η οικονομία θα συνέχιζε να αυξάνεται, αυτά τα οποία θα παρήγαγε και θα επανερχόταν στο εισοδηματικό κύκλωμα, θα μπαίνουν δηλαδή πάλι στην αγορά, αν το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, και επομένως θα δίνανε μια μεγαλύτερη όθηση στην οικονομία. Και το χρέος θα ερχόταν στη συνέχεια. Μάλιστα. Θέλω τώρα, κύριε Μελά, να σας θέσω ένα άλλο ερώτημα, το οποίο σίγουρα θα σας το έχουν απευθύνει πολλάκις. Αυτή τη στιγμή όλοι μιλούν για έναν ρεαλισμό πολιτικό του κ. Τσίπρα. Από την άλλη, η αριστερή πλατφόρμα ουσιαστικά είναι αντιπολίτευση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Με τη δική σας εκτίμηση, θεωρείτε ότι ουσιαστικά, πρακτικά, υπάρχει Plan B? Δηλαδή, έχει γράψει ο κ. Λαπαβίτας ένα βιβλίο γι' αυτό. Ο κ. Βαρουφάκης είδε στο φως της δημοσιότητας ένα μέρος του σχεδίου του. Ρεαλιστικά, κάτω από τα δεδομένα, οικονομικοπολιτικά δεδομένα, υπήρχε έξοδος από το ευρώ για την Ελλάδα? Ακούστε. Από την άποψη της οικονομικής θεωρίας και την άποψη της οικονομικής επιστήμης, εμείς συνηθίζουμε να λέμε το εξής: για να μπορέσουμε να κρίνουμε εάν είναι εφικτό ή αποτελεσματικό κάποιο σχέδιο, θα πρέπει να το δούμε. Ναι. Πρέπει να υπάρξει, να μπει στη δημοσιότητα, στη διαβούλευση, να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι του, ποια είναι τα μέσα του, ποια είναι τα κόστη του, τι συνέχεια έχει μόνο οικονομικά αλλά και γεωπολιτικά, πολιτικά και πάει λέγοντας, νομικά. Όλες αυτές οι πλευρές, τέτοιο πρόγραμμα δεν το έχουμε δει. Και δεν ξέρω αν υπάρχει, διότι αν υπήρχε θα το είχαμε δει. Το σχέδιο Βαρουφάκη είναι διαφορετικό πράγμα από την έξοδο από το ευρώ, κατά την άποψή μου, εάν έχω καταλάβει καλά. Επομένως, πρέπει αυτοί οι οποίοι επικαλούνται ότι την εναλλακτική λύση θα πρέπει να μας τη δείξουν γραπτός, δηλαδή να μας πούνε ότι πρέπει να κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Αυτό συνεπάγεται αυτό το κόστος, αυτό συνεπάγεται αυτή τη νομική επιβάρηση και πάει λέγοντας, ένα πλήρες πρόγραμμα, άρα δεν το έχουμε δει. Και αφετέρου αυτό το οποίο έκανε ο κ. Βαρουφάκης ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο τουλάχιστον όπως έχει αφήσει να εννοηθεί, ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο επεδίωκε να παραχθεί μια ρευστότητα όταν η Ελλάδα δεν μπορούσε να συνεχίσει να δέχεται τον ΕΛΑ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή ήταν ένα ακόμα όπλο στη λογική, τη βαρουφάκη λογική της περαιτέρω πίεσης έναντι των εταίρων με τη δύναμη, δηλαδή ο αδύνατος θα πιέσει τον δυνατό και εκεί να το περάσει το λάθος του, ώστε να μπορέσει να υποχωρήσει ο δυνατός. Αυτό ήταν και το μεγάλο λάθος του προγράμματος. Θέλω να σας πω όμως και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου και πρέπει να υποθεί. Όταν και ο πρωθυπουργός της χώρας, αλλά και γενικότερα η κυβέρνηση, αλλά και η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνει στους 5 και 4 μήνες να διαφαίνεται ότι υπάρχει ένα σχέδιο B, να μην υπάρχουν χαρακτηρισμοί, παραδείγματος χάρη όταν έβγαινε η πλατφόρμα ή οποιοςδήποτε άλλο να μιλάει για σχέδιο B, για έξοδο από το ευρώ συγκεκριμένα, και να μην παίρνει τις ρητές και κατηγορηματικές απαντήσεις από τη μεριά της κυβέρνησης, αυτό διόδωσε αυτή την κατάσταση. Και όσο μέσα από τα μέσα αυτό ρητορικά επαναλαμβάνεται χωρίς εν της πράγμασης να μας φέρνουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, συνεχίζει να διωγγώνεται αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν θέλω να πείτε ότι το επέτρεπε να κυοφορείται η κυβέρνηση το τελευταίο εξάμηνο όλο αυτό? Σε ένα μεγάλο βαθμό το επέτρεψε τους τελευταίους 5 μήνες, δεν είχε αυτή την κατηγορηματική άρνηση ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια θέση. Ότι δεν επεξεργαζόμαστε. Ως κυβέρνηση, προσέξτε, ως κυβέρνηση θα έπρεπε οπωσδήποτε να μελετήσει όλες τις πιθανές εκδοχές
της πολιτικής της. Mm-hmm. Και πρέπει να είναι έτοιμη για οποιοδήποτε θέμα. Κάθε κυβέρνηση έχει σχέδιο B και C και D και E. Αλλά είναι διαφορετικό αυτό το πράγμα μια κυβέρνηση να μελετάει τις συνέπειες της πολιτικής της και είναι διαφορετικό πράγμα αυτά να βγαίνουν στη δημοσιότητα με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο που βγήκανε. Δηλαδή με έναν τρόπο το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βγήκανε. Μάλιστα. Κύριε Μελά, αυτή τη στιγμή τα δεδομένα έχουν ως εξής. Ο κόσμος κάνει τα μπάνια του όσο έχει διάθεση και ξεκινάει μια φοροκαταιγίδα. Που έχω την εντύπωση, εκτιμώ δημοσιογραφικά, ότι θα έχει και ένα κόστος στην κυβέρνηση, διότι δεν έχουμε πληρώσει ακόμα. Έρχεται ο ένφια, έρχονται όλοι οι φόροι, έρχονται αναδρομικά μειώσεις συντάξεις, γιατί αυξάνονται οι σφαιρές του ΙΚΑ, δεν καταλαβαίνω και όλα αυτά τα κόμματα. Θα έχουμε και μείωση των μισθών και των συντάξεων, θα έχουμε και αύξηση της φορολογίας και, εν πάση περιπτώσει, όχι σε όλες τις κατηγορίες. Παραδείγματος χάρη μπορεί να έχουμε αύξηση στους αγρότες, μπορεί να έχουμε αύξηση στις ελεύθερες επαγγελματίες και θα, όλοι οι άλλοι μπορεί να μην έχουν αύξηση, θα συνεχίσουν να πληρώνουν αυτά που τους υποσχέθηκαν ότι δεν θα πληρώνουν. Βεβαίως. Και έχουμε και την έμεση αύξηση με την αύξηση του ΦΠΑ και όλα αυτά. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει, η κυβέρνηση λέει ότι θα προσπαθήσει, η διαφορά της βεβαίως με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΠΑΣΟΚ είναι ότι μέσα από αυτό το πλαίσιο θα διαπραγματευτούμε με περισσότερα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Και τώρα λοιπόν ακούμε πάλι ότι εμείς διαπραγματευόμαστε. Μα όταν συμφωνήσαμε πριν πόσες μέρες, δεν έκλεισε αυτό το πακέτο, το deal, δεν πέρασαν τα προαπαιτούμενα. Δημιουργείται νομίζω η εντύπωση στην κοινή γνώμη ότι διαπραγματευόμαστε και μπορούμε να κερδίσουμε πράγματα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό είναι αλήθεια στην ίδια της κυβέρνησης, ότι μπορούμε να κερδίσουμε τέτοια πράγματα. Διότι αυτό ήταν ένα γενικό πλαίσιο, το οποίο χρειάζεται εξειδίκευση σε πάρα πολλά σημεία. Παραδείγματος χάρη τόσο στο ΦΠΑ, να δούμε που θέλει κάτω ΦΠΑ, να δούμε παραδείγματος χάρη τη φορολόγηση των αγροτών. Παραδείγματος χάρη σήμερα ο κ. Πρωθυπουργός είπε ότι διεκδικούμε το 13% και όχι αύξηση του 25-26% για τους αγρότες. Αγρότες οι οποίοι είναι εντός πράγματος αγρότες, όχι που είναι, ναι, ας το πούμε έτσι, πώς θα το πούμε, fake, πώς θα το πούμε, μαϊμού. Για να παίρνουν τις επιδοτήσεις μόνο, ναι, που υπάρχει, ναι, αυτή μια μεγάλη, ναι, μέρηδα. Επομένως υπάρχει ένας χώρος διαπραγματεύσεις. Παραδείγματος χάρη για τις πρόορες συντάξεις, οι οποίες ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση λέει ότι πρέπει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να αρχίζουν να κόβονται οι πρόορες συντάξεις. Όλα αυτά και μια σειρά άλλα θέματα, όλα αυτά μπορεί να τα διεκδικήσεις. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση παλεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως δεν νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο έχει εγκαταλείψει η ελληνική κυβέρνηση και το έχει εγκαταλείψει, δυστυχώς δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, είναι ότι έχει εγκαταλείψει αυτό το οποίο έλεγε όλη την προηγούμενη περίοδο ως αντιπολίτευση. Δηλαδή το πρόβλημα της ανάπτυξης. Δεν βλέπω, όχι μόνο δεν βλέπω κανένα σχέδιο αναπτυξιακό, αλλά και ακόμα τα κονδύλια τα οποία έπρεπε να εισέλθουν και τα έργα τα οποία είχαν προγραμματιστεί να γίνουν δεν γίνονται. Αυτό το κενό το οποίο υπάρχει στο αναπτυξιακό μέτωπο, στην αναπτυξιακή πλευρά, κάτι να πιστεύουν, είναι το πιο σπουδαίο, η πιο σπουδαία, η πιο σημαντική έλλειψη αυτή τη στιγμή της ελληνικής οικονομίας. Κύριε Μελά, να μας βοηθήσει λίγο να κατανοήσουμε. Για να γίνει αυτό, περιμένουμε, υποτίθεται, τα κονδύλια. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα θα το μεταφέρω εδώ σε τοπικό επίπεδο. Ακούμε πολλές φορές και από τον Δήμαρχο να λέει ότι εμείς ετοιμάζουμε τις μελέτες να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα, το ΣΕΣ, για να είμαστε έτοιμοι για την αναβάθμιση π.χ. του δικτύου. Τώρα είναι άλλο αυτό το οποίο. Φεύγω λίγο από αυτό, αλλά λίγο να μας εξηγήσετε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή τα κονδύλια υπάρχουν για να τα απορροφήσουμε. Υπάρχει καταρχάς. Υπάρχει μια καθυστέρηση γενικότερη. Έτσι, στην απορρόφηση των πόρων. Η ελληνική οικονομία έχει κάτσει. Δεν μπορεί να δουλέψει κανένα ΕΣΤΑ και κανένα σε καμία επένδυση, ακόμα και ιδιωτική επένδυση, όταν δεν λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα. Ευκαιρία δοθήσεις, σας λέγω ότι το μεγαλύτερο αμάρτημα της ελληνικής κυβέρνησης, κατά την άποψή μου, είναι ότι δεν επέτρεψε ή, εν πάση περιπτώσει, ας το πω πολύ χαλαρά και καλοπροαίρετα, δεν μπόρεσε να αποτρέψει το κλείσιμο των τραπεζών. Το κλείσιμο των τραπεζών και τα capital controls είναι μια τεράστια καταστροφή για την ελληνική οικονομία, η οποία δεν μπορεί εύκολα να συμψηφιστεί στο άμεσο χρονικό διάστημα. Επομένως, όταν δεν λειτουργεί το τραπεζικό, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, δεν λειτουργεί καμία επένδυση. Κανένας επενδυτικός φορέας δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Επομένως, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, έχουμε μια σημαντική καθυστέρηση όσον αφορά την απορρόφηση του ΕΣΠΑ σε πάρα πολλά σημεία και στα περιφερειακά. Και στα σήμερα, παραδείγματος χάρη, έγινε μια πρώτη συνάντηση. Σήμερα ανακοινώθηκαν τα συγκεκριμένα μέτρα
συγκεκριμένοι στόχοι όσον αφορά η εθνική στόχη για τα έργα υποδομής και πάει λέγοντας. Όλα αυτά υπάρχει, είναι μια μεγάλη καθυστέρηση. Επομένως, σε αυτό το κομμάτι είναι δύσκολο κατά την άποψή μου μέσα στο χρονικό διάστημα που απορρέει, που μένει μέχρι το 2015 να προλάβουμε να μειώσουμε τη μείωση του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος. Γι' αυτό άλλωστε και η ελληνική κυβέρνηση μιλάει για μια μείωση του ΑΕΠ της τάξης στο 3,3%, το οποίο μάλλον τόσο θα είναι, και μάλιστα μιλάμε πλέον και για πρωτογενή ελλείμματα από 0 έως 1%. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολα στην οικονομία από μια στιγμή στην άλλη να μπορέσεις να τα ανατρέψεις. Κύριε Μελά, μία εκτίμηση για τον κόσμο που γνωρίζει ότι το capital control είναι μόνο 420 ευρώ την εβδομάδα και δεν γνωρίζει ότι δυσκολεύει και τις επιχειρήσεις στη μεταφορά κεφαλαίων. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι έχει αδρανοποιήσει πλήρως τον επιχειρηματικό τομέα. Να ρωτήσω όμως λίγο κάτι. Υπάρχουν επιχειρήσεις, παραδείγματος χάρη, οι οποίες δεν μπορούν να εισάγουν. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Μπορούν να παράγουν και να εξάγουν, αλλά δεν μπορούν να εισάγουν. Κύριε Μελά, έχουν τεράστια προβλήματα. Να κάνω μια πολύ απλή ερώτηση, όπως την αντιλαμβάνομαι, γιατί δεν είμαι οικονομολόγος. Τα capital control αυτή τη στιγμή έχουν επιβληθεί με την έννοια ότι αν αρθούν, υπάρχει ο φόβος όλοι να πάμε να σηκώσουμε τις καταθέσεις μας, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Ποιο είναι το πρόβλημα να αρθούν για τις επιχειρήσεις με την έννοια ότι να δικαιολογούν το ότι πρέπει να εκταμείνουν. Δηλαδή, οι πόροι του ΕΣΠΑ, γιατί εντάσσονται κατά από το πλαίσιο του capital control? Κοιτάξτε, επειδή τα capital control μπήκανε απρόοπτα, μπήκανε ξαφνικά. Ναι. Δεν ήταν προετοιμασμένη η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Επομένως, δημιούργησε μια νεκρή ζώνη. Δηλαδή, απαγόρευσε τα πάντα. Τώρα, σιγά-σιγά, έτσι, με διάφορες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, σιγά-σιγά αρχίζει να αποδεσμεύει ένα προς ένα τους διάφορους τομείς. Κυρίως των επιχειρήσεων και των εισαγωγών, εξαγωγών κλπ. Αυτό όμως, επειδή το σύστημα καθίσταται γραφειοκρατικό, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι για κάθε τι το οποίο περιλαμβάνει μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, το σύστημα καθίσταται γραφειοκρατικό. Εσείς να είστε πολύ μικρός, δεν θα ξέρετε πώς λειτουργούσε το τραπεζικό σύστημα πριν από την απελευθέρωση το 1980-1970. Άρα ξαναγυρίζουμε σε μια τέτοια κατάσταση που υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία, πρέπει να γίνονται συνεχείς έλεγχοι για να μην μπορούν, υποτίθεται, να ξεπεραστούν τα capital controls και να γίνουν ατασφαλείες. Αυτό όμως γίνεται σιγά σιγά και τραβάει, παίρνει χρόνο. Παίρνει χρόνο και αυτός ο χρόνος είναι εις βάρος της οικονομίας και εις βάρος των επιχειρήσεων, οι οποίες πολλές από αυτές, μακάρι να μην είναι καμία, αλλά πολλές από αυτές πιστεύω ότι θα βρεθούν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Μάλιστα. Ένα προτελευταίο ερώτημα, κύριε Μελά. Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, οι δείχτες όλοι είναι αρνητικοί. Η κυβέρνηση αλλά και οι θεσμοί θεωρούν ότι ρεαλιστικά μπορεί να κλείσει μια συμφωνία πακέτο. Αυτή η συμφωνία προϋποθέτει όλα αυτά τα οποία για 5 χρόνια πάλευε και η προηγούμενη κυβέρνηση να κάνει? Δηλαδή, η κυβέρνηση λέει ναι σε όλα για να πάρουμε τα 25 δις. Η συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε, όχι η καταρχάς συμφωνία. Γιατί ακόμα δεν έχει επιτευχθεί η συμφωνία. Η καταρχάς συμφωνία ακριβώς προέβλεπε την ίδια οικονομική λογική που είχαν τα προηγούμενα προγράμματα, τα 5 χρόνια μνημονίου, δηλαδή προβλέπει ένα νέο μνημόνιο, το οποίο είναι επιβαρημένο με περαιτέρω κόστη, δηλαδή με περαιτέρω απορρόφηση πάνω από 8 δισεκατομμύρια μέχρι το 2016 από την ελληνική οικονομία. Άρα, επί της ουσίας, παραμένει η ίδια λογική των προηγούμενων μνημονίων. Φαίνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση, επειδή συνεπικουρείται και από τις άλλες πλέον δυνάμεις, δηλαδή δεν υπάρχει μια δύναμη η οποία να είναι αντιπολιτευόμενη στη φιλοσοφία του οικονομικού προγράμματος, είτε το από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του Ποταμιού κτλ. Έχω την αίσθηση ότι θα προχωρήσει σε μια συμφωνία και πιθανά, δεν είμαι ακόμα σίγουρος, ότι πιθανόν θα καταφέρει να την υπογράψει πριν από τις 20 του Αυγούστου, οπότε λήγει και το τελευταίο ομόλογο προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Να την εφαρμόσει, θα μπορέσει. Το θέμα λοιπόν είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέτε, το οποίο πρέπει να το συνδέσουμε με πώς αρχίσαμε τη συζήτησή μας. Δηλαδή με την πολιτική σταθερότητα. Ξέρετε, η πολιτική σταθερότητα σε ένα σύστημα είναι βασική μακροοικονομική μεταβλητή του συστήματος. Εάν δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα και μια κυβέρνηση ισχυρή
η οποία μπορεί να εφαρμόσει επώδυνα μέτρα, δεν είναι εύκολο να προχωρήσει η κατάσταση. Άρα λοιπόν σήμερα το πρόβλημα της Ελλάδος, κατά την άποψή μου, είναι το εξής. Αφενός να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία συνεπικουρείται από άλλες πολιτικές δυνάμεις, να υπογράψει μια συμφωνία, η οποία όμως η κυβέρνηση δεν έχει την απαιτούμενη πλειοψηφία να την εφαρμόσει, ναι, και επομένως δημιουργείται ένα παραπάνω πρόβλημα από τη δυσκολία που η ίδια η οικονομική συμφωνία εμπεριέχει. Δηλαδή τα ίδια τα μέτρα, τη δυσκολία των μέτρων. Άρα είμαστε σε μια κατάσταση η οποία είναι πολύ περίεργη, να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το ζήτημα είναι, βεβαίως, και η αντιπολίτευση λέει ότι δεν είναι η στήριξή μας δεδομένη σε κάποια θέματα. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι και λίγο πολιτικά οξύμορο μια κυβέρνηση να έχει απολέσει την δεδηλωμένη αυτή τη στιγμή και να στηρίζεται στην αντιπολίτευση. Ίσως είναι μια κυβέρνηση άτυπα εθνική σωτηρία, θα το λέγαμε. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση πάνω σε αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση τη δουλειά της κάνει και λέει ότι δεν θα στηρίξουμε ορισμένα μέτρα. Αλλά νομίζω ότι θα στηρίξει τα μέτρα. Βεβαίως δεν μπορεί να κυβερνάει μια κυβέρνηση στηριζόμενη στους ψήφους της αντιπολίτευσης. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι σε γνώση, ναι, και του Πρωθυπουργού και της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Γι' αυτό η κατανόηση αυτού του αδιεξόδου, η οποία επιχειρείται, ναι, να λυθεί διαμέσου της κυβέρνησης που στα εμπρός βλέπει εκλογές, θα δούμε εάν πραγματικά θα γίνει. Και τι θα σημαίνει αυτό το πράγμα. Κλείνοντας, κύριε Μελά, δεν θέλουμε να κάνουμε τις Κασάνδρες, αλλά αν αποτύχει η προσπάθεια αυτού του προγράμματος, το Brexit είναι ορατό πάλι. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή νομοτελειακά πρέπει να πετύχει. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, υποθέτω. Κοιτάξτε, το πρόγραμμα έχει τεράστιες δυσκολίες. Κατά την άποψή μου, να μην πω ότι θα αποτύχει, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν δεν χαλαρώσει σε πολλά σημεία του, και παραδείγματος χάρη σας λέω ότι για πρώτη φορά δεν μπαίνουν στόχοι που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για, ναι, πρωτογενές πλεόνασμα το 15, το 16 και το 17, αλλά πάμε κατευθείαν 3,5 το 18, σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι δανειστές, πέρα από τις απίστευτες ηλικιότητες που έχουν πράξει με αυτά τα προγράμματα, γιατί πραγματικά είναι προγράμματα τα οποία είναι ατελέσφορα και ειδικά, mm-hmm, για την Ελλάδα, έχουν αρχίσει ίσως να κατανοούν ότι το πράγμα δεν βγαίνει εάν δεν χαλαρώσει κάπου. Ναι. Ήδη προχωρούν προς αυτή τη χαλάρωση, ναι, όσον αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα. Που σημαίνει βεβαίως ότι αμέσως, επειδή η μείωση των πλεονασμάτων των πρωτογενών χτυπάει στη διαχειρισιμότητα του χρέους, πρέπει να γίνει και μια αναδιάθρωση του χρέους. Διότι η διαχείριση του χρέους με τα παλιά στοιχεία, επειδή αυτά έχουν αλλάξει, δηλαδή έχει αλλάξει και το πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο έπρεπε να βγάζουμε κάθε χρόνο, μάλιστα, αλλά και ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, που είναι δύο βασικές μεταβλητές του δημοσίου χρέους, αμέσως συνεπάγεται ότι πρέπει και αυτό να διαχωθεί. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Καλύτερα να μην το συζητήσουμε. Έχετε αυτή τη στιγμή. Έχετε δίκιο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος. Δεν είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, και καλό είναι να μην συζητάμε αυτό το θέμα, ενώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια διαπραγμάτευση για να γίνει μια έστω και κακή συμφωνία. Μάλιστα. Κύριε Μελά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη γνώση και για τις πληροφορίες που μας δίνετε εδώ, με γνώμονα βεβαίως την πληρέστερη ενημέρωση του κόσμου. Εύχομαι καλό υπόλοιπο διακοπών και θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ για τη συμβολή σας εδώ στο Απογευματινό Μαγκαζίνο.